Και ξεκινάμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τις καταιγιστικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη δεύτερη, όπως όλα δείχνουν, απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών και άγρια καταδίωξη, οι αρχές συνέλαβαν το βασικό ύποπτο έξω από γκολφ κλαμπ στο Palm Beach. Πρόκειται για τον 58χρονο Ryan Ruth, που οπλοφορούσε και βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από τον τέος πρόεδρο. Δεν θα τα παρατήσω, ξεκαθαρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Former President Donald Trump is safe and unharmed following a protected incident shortly before 2 p.m. on Sunday. Ο Ντόναλντ Τραμπ παίζει γκολφ στο κλαμπ του στο Palm Beach. 500 με 600 μέτρα μακριά του όμως σηκάνει ενός τυφεκίου ξεπροβάλλει από έναν φράχτη. Ο πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών που βρίσκεται κοντά στο σημείο βλέπει το όπλο. Τότε οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών ανοίγουν πυρ και ο άνδρας με το όπλο τρέπεται σε φυγή. Πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του τέος Αμερικανού Προέδρου μέσα σε 2 μήνες. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αποκλείουν την περίμετρο του γηπέδου του γκολφ και ακολουθεί καταδίωξη του μαύρου αυτοκινήτου σε κοντινό αυτοκινητόδρομο. They blocked it off. Yeah. What is going on? We mobilized out on the interstate. Two of my marked units picked up the vehicle. We followed it for a bit. We're able to contain it using some of our bigger vehicles that we use for specialized stops. I think you can see it. Οι αρχές ακινητοποιούν το όχημα του υπόπτου και τον συλλαμβάνουν 61 χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο του γκολφ. I think one has like a rifle pointed to the car or something. I don't know. They have a gun. Where? We were actually about to enter 185 until we started seeing a bunch of patrol officers, and then that's when we saw black Nissan speeding up. And with that black Nissan, we started seeing a bunch of more patrol officers. A helicopter actually eventually came, and then it came to a complete halt. Πρόκειται για τον 58χρονο Ryan Wesley Routh, ο οποίος κατάφερε να φτάσει πολύ κοντά στον Τραμπ και να κρυφτεί σε έναν φράχτη με σειρματόπλεγμα. Now, in the bushes where this guy was, is an AK-47 style rifle with a scope, two backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them, and a GoPro which he was going to take pictures of. Για την ώρα παραμένει άγνωστο εάν ο Ράουθ πυροβόλησε κατά των πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να ήταν ανέκφραστος. He is an individual who's been living out loud on the social media platforms that we all use, but most interestingly has been his continual postings about efforts to recruit fighters to go to the Ukraine. Η αυτοκινητοπομπή Τραμπ αναχωρεί από το γήπεδο του γκολφ, με τον ίδιο να διαβεβαιώνει τους υποστηρικτές του πως είναι καλά και δεν τον σταματά τίποτα. Είμαι ασφαλής και καλά, δόξα τω Θεώ. Όμως υπάρχουν άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να μας σταματήσουν. Δεν θα πάψω να μάχομαι για εσάς. Δεν θα παραδοθώ ποτέ. Τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ καταδικάζουν Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις. Αισθάνομαι ανακούφιση που ο τέος πρόεδρος είναι αλόβητος. Δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία ή για οποιαδήποτε βία ποτέ στη χώρα μας. Είμαι βαθιά αναστατωμένη από την πιθανή απόπειρα δολοφονίας του τέος Προέδρου Τραμπ σήμερα. Θα είμαι ξεκάθαρη. Καταδικάζω την πολιτική βία. Το FBI ξεκινά έρευνα για το περιστατικό και ο Ράουθ αναμένεται σήμερα να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Και πράγματι, το περιστατικό εξετάζεται ως απόπειρα δολοφονίας. Συνέλχα Χάμι είναι κοντά μας. Να δούμε τι περισσότερο γνωρίζουμε, κυρίως για το προφίλ του δράστη και αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι για τα κίνητρά του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, Λένα, για το προφίλ του Ryan Wesley Routh, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει ποινικό μητρό, που από το 2002 έως το 2010 είχε καταδικαστεί. Όχι κάτι όμως σοβαρό. Κακουργήματα, τα οποία συνέβησαν στη Βόρεια Καρολίνα από το 2002 έως το 2010. Ζούσε στη Χαβάη μέχρι και τώρα ο φερόμενος ως δράστης. Ο γιος του μάλιστα τον περιγράφει ως έναν πολύ στοργικό πατέρα που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που ακούει να έχουν συμβεί στην Φλόριντα. Πολιτικό υπόβαθρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε αυτό στο οποίο στέκονται πολύ τα διεθνή μέσα, είναι η αιμονή, όπως γράφουν, που είχε με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είχε ταξιδέψει στην Ουκρανία για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια σε Ουκρανούς στρατιώτες και μάλιστα, όπως είχε ο ίδιος δηλώσει σε συνέντευξή του το 2022,
στρατολόγους, ήταν υπεύθυνος για τη στρατολόγηση ξένων εθελοντών για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν κάποιες αναφορές για κάποιες δωρεές που είχε κάνει στους δημοκρατικούς την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο, αλλά δεν είχε εγγραφεί ως δημοκρατικός ψηφοφόρος. Δεν γνωρίζουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες. Ήταν πολύ ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν μηνύματα υπέρ της Ταϊβάν, υπέρ της Παλαιστίνης, κατά της Κίνας. Υπάρχουν μάλιστα ισχυρισμοί για βιολογικό-κινέζικο. Είχε πάντως έντονο στίγμα στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και το βασικό είναι ότι εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένος. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νέλη. Και θα σταθούμε στο θέμα. Σύνδεση με τη Νέα Υόρκη και τον ανταποκριτή μας Χριστόδουλο Αθανασάτο. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο μήνες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ρίχνει βαριά σκιά στο ήδη πολλωμένο κλίμα στις ΗΠΑ. Το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει και τη στρατηγική, τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο και από αναλυτές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην προηγούμενη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του είχε κρατήσει μια στάση συνένεσης η οποία ήταν αρκετά προσωρινή, φαίνεται αμφίβολο αυτή τη φορά εάν θα προσπαθήσει να ακολουθήσει ήπιους τόνους. Το πιθανότερο είναι πως 50 ημέρες πριν από τις εκλογές θα δούμε τη ρητορική περισσότερο να οξύνεται παρά να αμβλύνεται. Αυτό που δεν είναι καθόλου σίγουρο επί του παρόντος είναι εάν θα πάρει ανάλογο πολιτικό boost με αυτό που φαινόταν ότι πήρε στην πρώτη περίπτωση. Μία άνω τελεία. Διότι στην πρώτη περίπτωση θυμόμαστε όλοι τη δύναμη της εικόνας με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ψώσει τη γροθιά του με το σύνθημα «Πολεμήστε». Επομένως, αυτή τη φορά έχουμε μόνο πληροφορίες, δεν έχουμε την εικόνα. Ακριβώς, δεν υπάρχει εικόνα. Και αυτή τη στιγμή είναι έτσι διαμορφωμένη και μοιρασμένη η τράπουλα που όλα θα κριθούν καθομολογίαν σε κάποιες χιλιάδες ψήφους σε πολύ συγκεκριμένες πολιτείες. Οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμα κατά πόσον υπάρχει περιθώριο να αλλάξουν άρνητα δεδομένα μόνο από αυτή την περίπτωση. Βέβαια έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα. Είχαμε μία απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο, μία αποχώρηση ενός υποψηφίου προέδρου επίσης τον Ιούλιο, τώρα μία δεύτερη απόπειρα δολοφονίας, οι 50 ημέρες είναι πολλές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μία προεκλογική περίοδο στην οποία το κλίμα όσο πάει και θα οξύνεται. Και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τα γεγονότα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστόδουλε.